Το τι έκανε ο κύριος Σέφερ, τίποτε, δεν μίλησε καθόλου. Και ο δικός σας βουλευτής, κύριε Παπαθεμελή, το ίδιο θα πει. Θα πει ζείτε Τουρκία, αν το ζητήσει το, η πρεσβεία, το προξενείο της Κομωτινής θα το κάνει. Εσείς λέγατε ότι ο δήμαρχος της Κομωτινής είναι προδότης. Τον υποστήριξε το Πασόκ να βγει ξανά. Ναι, ξαναβγήκε. Και κάνει ό,τι θέλουν οι μουσουλμάνοι και οι μουσουλμάνοι που ακούνε τους Τούρκους. Δεν διστάζω να διατυπώσω τις θέσεις μου, έστω και αν αυτές αφορούν και κρίνουν και επικρίνουν συντρόφους μου. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά το τι είπε ο Δήμαρχος Κομωτινής και το τι είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας της Ροδόπης, αυτό είναι κάτι που αφορά τις ηγεσίες. Ναι, γιατί δεν αφορά εμένα προσωπικά. Ακριβώς, εγώ μπορώ να αποδοκιμάσω. Τις ηγεσίες κρίνουμε αυτή τη στιγμή. Τις ηγεσίες κρίνουμε και εγώ. Εγώ μπορώ να αποδοκιμάσω ότι η ηγεσία σας λέει ψέματα. Ο κύριος Σιμίτσας αυτή τη στιγμή κάνει το ίδιο που κάνει ο κύριος Σέφερ. Λέει ψέματα, κύριε Παπαθεμελή. Δεν τον πιστεύω. Λυπάμαι ως πολίτης, ως πατέρας ενός παιδιού που θα πάει στρατιώτης τώρα. Δεν τον πιστεύω. Δεν το εμπιστεύουμε το γιο μου. Ξεκινήσατε, πιστεύω ότι οι περισσότεροι Έλληνες δεν το πιστεύουν. Να επικρίνετε τον κύριο Σιμίτη για την τοποθέτηση την οποία είχε κάνει τον περασμένο Δεκέμβριο στο θέμα των στρατιωτικών δαπανών. Είχε προτείνει μείωση. Αγνοείται γεγονότα τα οποία εντωμεταξύ συνέβησαν και εγώ τα οποία μπορεί ο να Δημήτσης συγγνώρισαν και συνήθισαν. Γιατί ο κύριος Δημήτρης ευχαρίστησε τους Αμερικάνους. Ο κύριος Δημήτρης αγνώρισε τον εξευτελισμό της χώρας μας. Ο κύριος Δημήτρης τον αγνώρισε, κύριε Παπαθεμελή. Μιλάμε τώρα, συσσωρεύεται πολλά πράγματα και εγώ θέλω να σας απαντήσω για τις στρατιωτικές δαπάνες. Ο κύριος Δημήτρης έχει ξεκαθαρίσει ότι θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα υπερενισχύσεως των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Μιλάει για ισχυρότατες ένοπλες δυνάμεις. Πιστεύει ότι η δύναμη βρίσκεται στις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό το έχει ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος. Δεν το πιστεύω, το τι είχε υποστηρίξει σε ανύποπτο χρόνο προημίας στη Βουλή, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η κυβερνητική του στάση, η κυβερνητική του πολιτική είναι η ενδυνάμωση των ενόπλων δυνάμεων. Ο οποίος βγήκε μετά τα ίμια και είπε ούτε λίγο το πολύ παρουσία στον ελληνικό στρατό ότι διευθύνεται από ηλίθιους. Εδώ ο κύριος Πάγκαλος το είπε, όλοι το είπαν. Χτυπήσαν το στρατό αμέσως. Προσπάθησαν να τον εξευτελίσουν και να μειώσουν τη σημασία του στην ελληνική κοινή γνώμη. Και βγήκαν υπουργοί δικοί σας, αλλά και ο κύριος Σιμίτης και είπε ότι δεν ήμασταν έτοιμοι. Εσείς στο Πασόκ δεν είχατε έτοιμο στρατό όταν ξέρατε ότι ο εχθρός της Τουρκία καλοδοκεί και το είπατε χωρίς να ντραπείτε. Να ακούσουμε την απάντηση του κυρίου Παπαθεμελή. Κοιτάξτε, εάν μπούμε σε μικρές λεπτομέρειες όλης αυτής της ιστορίας, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Εκείνο που έχει σημασία, ποια είναι η πολιτική του κόμματός μας, ποια είναι η πολιτική του κυρίου Σιμίτη αυτή τη στιγμή. Για τις ένοπλες δυνάμεις, για την εθνική στρατηγική, για την αντιμετώπιση της απειλής της Τουρκίας, του τουρκικού επεκτατισμού. Και αυτές οι θέσεις όπως έχουν κωδικοποιηθεί είναι θέσεις που εκφράζουν και εσάς, κύριε Κολάση, και εμένα. Κύριε Καπτή, μπορείς να σας πω κάτι, κύριε Παπαθεμελή. Εγώ γύριζα μια ταινία, λεπτομέρεια θα μου πείτε είναι, που μιλάει για τη Θράκη, που φωτίζει τη Θράκη όπως από τη δικιά μας γωνία. Δείχνει τα δικαιώματα τα δικά μας. Και η δικιά σας κυβέρνηση είπε όλες τις ταινίες να δώσουμε λεφτά, εκτός της ταινίας της Θράκης. Γύρισε μια σκηνή τώρα με τον Λυκούργο Καλέρη που κάνει το Δεσπότη Κομωτινής. Και κλείνοντας τους ηθοποιούς μου, παίζει ο Μπάρκολης, ο Χατζηχρήστος, παίζουν 15 μεγάλοι πρωταγωνιστές, ο Φωκάς. Και είπε η κυβέρνηση, ο κύριος Μπένος, ότι στην ταινία σου ούτε δραχμή. Ας δώσουμε λεφτά στις ταινίες. Η Θράκη δεν θα την κάνουμε ταινία. Δεν θα μιλήσουμε για Θράκη. Δικιά αυτό είναι, θέμα είναι μια λεπτομέρεια. Είναι μια λεπτομέρεια, κύριε Καψί. Όχι, θα απολογηθεί. Διότι εγώ δεν πιστεύω ότι. Δεν πιστεύω ότι ο κύριος Σιμίτης θέλει εθνική πολιτική. Ότι θέλει μια Ελλάδα η οποία θα αγωνίζεται. Θέλει μια Ελλάδα που θα υποκλίνεται. Άχι. Αυτό φοβάμαι. Τώρα κοιτάξτε, άλλοι εκτιμούν τις ταινίες σας και άλλοι διαφωνούν με εσάς. Καμία αντίρρηση. Εγώ παραδείγματος χάρη που είμαι φίλος σας, εκτιμώ τις ταινίες σας. Και μπορούσα ως υπουργός να ενισχύσω το έργο σας. Μα πήρατε χρήματα. Συνάδελφος, κύριε Παπαθεμελή, κύριε Παπαθεμελή, πήραν χρήματα όλες οι ελληνικές ταινίες και αυτές που κάναν χίλια εισιτήρια. Εκτός από μία. Με 15 μεγάλους ηθοποιούς. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ταινία. Τράκη. Κύριε και να φοράς Θράκη. Είναι τα εθνικά θα θέματα. Δεν τα, θέλετε. Δεν τα θέλετε, κύριε Παπαθεμελή. Θέλετε σιωπή. Ο δήμαρχός σας αυτή τη στιγμή έχει μια προδοτική στάση στη Θράκη. Στην Κομωτινή. Τον κρατάτε το Πασόκ. Έχετε ευθύνες, κύριε Παπαθεμελή. Για τον Δήμαρχο. Κοιτάξτε να δείτε. Έχετε δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ποια είναι η άποψη για τον Δήμαρχο, για τον Δήμαρχο της Κομωτινής έχω άποψη για ορισμένες συμπεριφορές του. Αλλά δεν είναι του παρόντος αυτή του τη παρόντος. Στιγμή να συγκρατούμε αυτό. Νομίζω ότι γίνεται κατανοητός, κύριε Παπαθεμελή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ και καλή επιτυχία σε εσάς. Καλό βράδυ και στον Δημήτρη Κολάτο. Κύριε Καψί, τα λόγια έχω βαρεθεί να τα ακούω. Τις πράξεις βλέπω. Κρίνω τον κύριο Σιμίτα τις πράξεις και κρίνω τον Έβερτα τις πράξεις.
και πιστεύω ότι η μόνη ευκαιρία που έχουν σήμερα ο ελληνικός λαός είναι τα τέσσερα μικρά κόμματα να τους δώσουμε όσο δύναμη μπορούν περισσότεροι. Δεν είναι σπουδαία η πολιτική που είναι στα τέσσερα μικρά κόμματα, αλλά από ανάγκη θα κάνουν καλό, θα βοηθήσουν, θα φωνάξουν, θα διαμαρτυρήσουν. Εάν σας ακούσει ο ελληνικός λαός, κύριε Κολάκη, να δώσει στα μικρά κόμματα τη δύναμη. Στα τέσσερα κόμματα που κατεβαίνουν να βγουν από την στην οποία θέλετε εσείς, αυτό σημαίνει ότι η χώρα δεν θα έχει κυβέρνηση. Η χώρα όταν είχε κυβέρνηση. Και αν η χώρα δεν έχει κυβέρνηση. Είχαμε ισχυρή κυβέρνηση όταν έγιναν τα γεγονότα του 1955 στην πόλη. Ο Παπάγος πανίσχυρος ήταν. Ο Καραμαλής πανίσχυρος. 66.000 Έλληνες βρήκε στην Κωνσταντινούπολη, στην Ήπειρο και στην Τένεδο. Κανένας δεν έμεινε. Η συνθήκη στην Κύπρο τη χάσαμε με ισχυρή κυβέρνηση. Ήρθε ο Καραμαλής εδώ με ισχυρή κυβέρνηση και είπε: Ελπίζετε περισσότερο στις ασθενείς κυβερνήσεις. Ναι, πιστε, γιατί δεν έχω το καβάλι της εξουσίας. Τα σκάνδαλα κοσκοτά. Τώρα, με ισχυρότατο παρόν το καβάλι. Υπερβάλλεται σε πολλά πράγματα. Το παραμύθι της κρίσης κυβέρνησης μας το δώσανε το φάμε οι Αμερικάνοι με τον Παπάγο. Δεν μπορεί να το ξεπεράσει κανείς. Το 55 αφού έφτασετε στον Παπάγο, ο Παπάγος ήταν τιμωθάνατος και ήταν και πεθαμένος. Όταν ο Καραμαλής πήρε τα γεγονότα. Ίσα-ίσα δεν υπήρχε το 55 στα γεγονότα. Στα γεγονότα τα Σεπτεμβριανά στην Κωνσταντινούπολη. Και μετά ο Καραμαλής ήταν ήρθε με την ισχυρή κυβέρνηση. Υπήρχε κενό εξουσίας. Δεν υπήρχε, όταν ήρθε ο Καραμαλής μετά. Μα μιλάτε Κολάτε, μόνο εσείς και δεν ακούγονται. Κύριε Παπαθεμελή, όταν ο Καραμαλής κέρδισε εκλογές μετά το θάνατο του Παπάγου. Ας μην αναλύσουμε όλη την πρόσφατη ελληνική ιστορία. Καλά, θα πάμε και στο Χαρίλαο Τρικούπι, αλλά πρέπει να σας πω για το 55. Πάμε στον Παπαντρέου. Ο Παπαντρέου με ισχυρή κυβέρνηση. Δεν αφήνετε να απαντήσει. Μα δεν με αφήνετε να απαντήσει. Δεν απαντάει. Οι ισχυρές κυβερνήσεις. Να δοκιμάσουμε μήπως απαντήσει, κύριε Κολάτα. Δεν του αφήνετε τη δυνατότητα καν, τον χρόνο να απαντήσει. Να τον ακούσουν. Το 55 υπήρχε κενό εξουσία. Ο Παπάγος ή ήταν τιμωθάνατος ή ήταν πεθαμένος όταν συνέβησαν τα γεγονότα. Όταν οι επίγονοι του ψάχνανε ποιο θα διαδεχθεί τον Παπάγο. Με τις σύντριγές τους, με δεν συμφωνείτε λοιπόν με τις εσωτερικά τις γεγονότα κλπ. Ότι... Στην Κύπρο υπήρχε πάλι κενό εξουσίας όπως ξέρετε. Έπεφτε μια δικτατορία και δεν προσπαθούσε να στηριχθεί στα πόδια της μια δημοκρατία. Αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημα είναι ότι η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση και μια ισχυρή κυβέρνηση είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε είναι κυβέρνηση ενός μεγάλου κόμματος. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως έχουν εξελιχθεί τα γεγονότα, μία είναι η ισχυρή κυβέρνηση που μπορεί αυτός ο τόπος να έχει, η κυβέρνηση του Πασόκ. Ευχαριστούμε πολύ. Στην Ήμια είχαμε ισχυρή κυβέρνηση, κύριε Παπαθεμελή. Όταν γίνανε τα γεγονότα με την Ήμια, είχαμε ισχυρή κυβέρνηση, δεν ακούτε το. Απαντήστε και σε αυτή την ερώτηση. Όταν έγιναν τα γεγονότα και εξευτελιστήκαμε από τους Τούρκους και κατεβάσαμε τη σημαία μας, είχαμε ισχυρή κυβέρνηση. Όταν ψάχναμε τους υπουργούς του Πασόκ στα διάφορα τηλεοπτικά κανάλια. Κύριε Κολάτα, είναι κατανοητή η ερώτηση. Ας αφήσουμε το σχόλιο, να ακουστεί το σχόλιο του κυρίου Παπαθεμελή, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Επειδή εσείς έχετε ποιητική άδεια και εγώ δεν έχω ποιητική άδεια ως πολιτικός, όταν εν πάση περιπτώσει έγιναν τα γεγονότα της Ήμιας, υπήρχε μόλις ορκιστή σε μια κυβέρνηση η οποία δεν είχε λάβει ψήφων εμπιστοσύνη ακόμη. Και δεν ήταν ισχυρή η κυβέρνηση του Πασόκ. Κύριε Κολάτα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο. Είναι κυβέρνηση του Πασόκ και ευθύνη του Πασόκ. Ήταν ισχυρή η κυβέρνηση. Αλλά πρέπει να πω. Ήταν την πλειοψηφία τεράστια. Αυτή η πλειοψηφία δεν την έχει τώρα. Ασχέτως των επιμέρους παρατηρήσεων. Δεν με αφήνεις να μιλήσω, κύριε Κολάτα. Ασχέτως των επιμέρους παρατηρήσεων, επιφυλάξεων ή επικρίσεων που μπορεί να κάνει κανείς, υπάρχει ένα θέμα. Δεν υπάρχει απομείωση εθνικής κυριαρχίας εξαιτίας της Ήμιας. Κύριε Παπαθεμελή, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Κολάτο. Σε λίγο δεν θα έχουμε πλέον εικόνα από τη Θεσσαλονίκη. Καλό σας βράδυ και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Μένουμε κυρίες και κύριοι στην κλασική πολιτική αντιπαράθεση. Μαζί μας απόψη η κυρία Νόρα Κατσέλη, υποψήφια στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας με το ΠΑΣΟΚ και ο δημοσιογράφος και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Καρατζαφέρης. Καλησπέρα και στους δύο και βέβαια καλή επιτυχία και στους δύο. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Κατσέλη. Και βεβαίως να πω καλή επιτυχία στην Νόρα Κατσέλη. Ομορφότερη παρά ποτέ. Εγώ. Ναι. Κυρία Κατσέλη, καλή επιτυχία και πάλι. Καλή επιτυχία και γιατί να ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ. Πείστε μας και πείστε ενδεχομένως και τον κύριο Καρατζαφέρη, αν και νομίζω ότι δεν πείθετε με τίποτα. Γιατί πρέπει να ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα το οποίο έχει εφαρμόσει εδώ και μία οκταετία και αυτή τη στιγμή. Στις 23 του Σεπτέμβρη θα ξανά έχει μια ισχυρή κυβέρνηση για να εφαρμόσει και να υλοποιήσει το πρόγραμμα που ξεκινήσαμε από το 1981. Γιατί να μην ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ, γιατί να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, κύριε Καρατζαφέρη. Γιατί στην Ελλάδα πλέον ευτυχισμένους ανθρώπους βρίσκουμε μόνο στα μυθιστορήματα Νόρα Κατσέλη. Δεν υπάρχουν ευτυχισμένοι άνθρωποι στο δρόμο, ύστερα από 15 χρόνια, γιατί και εμείς αυτά τα 3 χρόνια κυβέρνηση μπορεί να είχαμε εξουσία πάλι εσείς είχατε, γιατί ήσασταν που κατεβάζατε τους γεωκόπτες. Εν πάση περιπτώσει, 15 χρόνια δεν βρίσκεις ευτυχισμένους ανθρώπους στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερο. Με το που θα έρθει η Νέα Δημοκρατία θα γίνουμε όλοι ευτυχισμένοι.
τουλάχιστον θα ξεκινήσουμε με δουλειά. Θα πάμε για δουλειά και η δουλειά φέρνει καλά αποτελέσματα πάντα. Μην ξεχνάτε ότι η αργία μη τρυπάσει κακίας και την ζούμε την αργία αυτή σε 550.000 σπίτια. Τι κατηγορείτε? Εμείς, Γιώργο μου, δεν υποσχόμαστε στο λαό τίποτα, ούτε δίνουμε εύκολες παροχές. Δεν έχετε ευκαιρία να υποσχεθείτε τίποτα άλλο. Το υποσχεθήκατε 15 χρόνια και δεν τα υλοποιήσατε, Νόρα μου. Εσείς πόσα χρόνια έχετε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό? Έχουμε υποσχεθεί, αλλά δεν είμαστε ποτέ κυβέρνηση για να τα πράξουμε. Τι τα τρία χρόνια πήραμε την κυβέρνηση, δεν πήραμε την εξουσία. Τι συμβαίνει και τα τελευταία 15 χρόνια η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην κυβέρνηση μόνο τρία, κύριε Καρατζαφέρη? Ήταν η εποχή της αλλαγής, όπως την είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ήθελε να περάσει κάτι άλλο, σε ένα άλλο στυλ διακυβέρνησης. Δεν εμπιστευόταν ο κόσμος στη Νέα Δημοκρατία? Όχι, δεν ήταν αυτό. Όχι, όχι. Ήρθε ο Ανδρέας με τα πολλά θα, ο κόσμος ήθελε να ακούσει κάποια μηνύματα, λεξιλαγνία, λεξιμαγεία, παρασύρθηκε όπως οι σύντροφοι του Οδυσσέα όταν περνάγανε από το νησί της Κύρκης. Τώρα όμως θέλω να πιστεύω ότι έχουν μείνει κάποιοι με αντιστάσεις και θα καταλάβουν ότι δεν πρέπει να πούμε τα λόγια. Είναι τώρα της άλλης παράταξης, κυρία Κατσέλη? Όχι, τώρα είναι τα να. Τα δικά σας? Τα να. Εσείς τα θα, εμείς τα να. Εμείς δεν έχουμε θα. Εσείς έχετε θα και να μαζί. Αναφέρομαι στην προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς έχουμε το να, Νόρα μου. Εσείς έχετε το θα και αυτό φαίνεται ότι εμείς σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε ετοιμάσει εδώ και 1,5 χρόνο, ανοίξαμε, σας το δώσαμε και είπαμε αυτά θα κάνουμε μέσα από το πρόγραμμά μας. Και εσείς αμέσως τρέξατε από πίσω, άρον-άρον, για να βγάλετε κάποιες υπερθετικές υποσχέσεις που δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε. Εμείς ένα πρόγραμμα το οποίο μελετήσαμε 1,5 χρόνο, το έχουμε 1,5 χρόνο. Κύριε Καρατζαφέρη, με επιτρέπετε μια διακοπή? Πολύ ωραία είναι αυτά που μας λέτε. Τα είδατε όμως τα τελευταία γκάλο που βοηθάω να ενισχύω τις απόψεις της κυρίας Κατσέλη. Τα είδατε τα τελευταία γκάλο της PRC στην εφημερίδα Τα Νέα. Σε όλα τα μεγάλα προβλήματα, έτσι δεν είναι, κυρία Κατσέλη, σε όλα τα μεγάλα προβλήματα της χώρας, οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο το ΠΑΣΟΚ. Τι συμβαίνει? Αυτό μου θυμίζει το αγώνισμα του δεκάθλου. Κανένα δεν κάνει ρεκόρ όμως. Και ένα καλό αποτέλεσμα σε όλα τα αθλήματα και βγάζει κάποιο αποτέλεσμα. Εμείς όμως είμαστε πρωταθλητές. Είμαστε οι χρυσοί πρωταθλητές στο σπριντ. Ομολογώ δεν την κατάλαβα την απάντηση, κύριε Καρατζαφέρη. Είπα το εξής, ότι στα δέκαθλο, στο δέκαθλο, ναι, μπορεί να έχεις επιμέρους αποτελέσματα, δεν κάνεις ρεκόρ όμως σε κανένα. Εμείς όμως κάνουμε ρεκόρ στα γκάλοπ και φαίνεται. Κερδίζουμε πρώτοι. Κόβουμε το νήμα. Έτσι διαβάζετε τα γκάλοπ, κυρία Κατσέλη? Όχι, δεν ξέρω πώς τα διαβάζει ο Γιώργος τα γκάλοπ. Εγώ διαβάζω τα γκάλοπ τελείως διαφορετικά. Δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι τελικά το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε μια προεκλογική περίοδο όπου ακόμα ο κόσμος δεν είχε περάσει στο προεκλογικό κλίμα. Είχε έρθει από τις διακοπές. Δεν ξεκίνησε σπουδαία, συμφωνείτε σε αυτό? Ναι, δεν ξεκίνησε σπουδαία το ΠΑΣΟΚ. Συμφωνώ. Όμως αυτή την εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα που μας έρχεται, νομίζω ότι ο κόσμος έχει ξαναβρει τους ρυθμούς του. Δεν είναι πια αμέτωχος, ούτε κάνει εκλογές καναπέ, κάνοντας ζάπινγκ στην τηλεόραση, αλλά έχει αρχίσει να κατεβαίνει στο δρόμο. Και εγώ πιστεύω ότι οι λαϊκοί αγώνες... Σας λείπουν, μου φαίνεται, τα μπαλκόνια λίγο. Εμένα μου λείπουν. Σε εσάς, τους πολιτικούς τουλάχιστον. Εγώ να σας πω, δεν μου λείπει το μπαλκόνι. Θα έλεγα ότι συμφωνώ με αυτό το ήπιο κλίμα. Αλλά όταν τον πολίτη δεν τον κάνει συνεργό και συμμέτοχο σε αυτή την απόφαση, νομίζω ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν έχει μάθει ο Έλληνας να είναι πάρα πολύ Ευρωπαίος. Προσπαθούμε λίγο, είναι η πρώτη φορά ίσως που κάνουμε ένα άλλο είδους εκλογική αναμέτρηση, αλλά θέλει να μιλήσει η καρδιά του. Αν δεν του αφήσεις να μιλήσει την καρδιά του και μόνο το μυαλό του, δεν κατεβαίνει σε εκλογές. Δεν κατεβαίνει να φωνάξει. Σε αυτό είναι ατού του ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Σιμίτης ή είναι μειονέκτημα? Ατού του σε ΠΑΣΟΚ... αυτό το συγκινησιακό στοιχείο των εκλογών. Να σας πω. Ατού του ΠΑΣΟΚ είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ούτε υποσχέθηκε πολλά λόγια. Ο Κώστας Σιμίτης ξεκίνησε λέγοντας ότι θα κάνει μία προεκλογική κίνηση τελείως διαφορετική από την κίνηση από τις εκλογές που είχαμε συνηθίσει με τον Ανδρέα Παπανδρέου, τουλάχιστον εμείς, και ο κόσμος το αποδέχτηκε. Mm-hmm. Και ο κόσμος συμφώνησε και τώρα ο κόσμος κατεβαίνει στους δρόμους. Για να δυσκολέψουμε λίγο ακόμη τον κύριο Καρατζαφέρη, είδατε και το τελευταίο γκάλοπ. Επανέρχομαι στον γκάλοπ της PRC που δημοσιεύτηκε στα Νέα. Οι περισσότεροι πολίτες εμπιστεύονται τον Κώστα Σιμίτη για πρωθυπουργό και όχι τον Μιλτιάδη Εύερ. Δεν ξέρω ποιον εμπιστεύονται περισσότερο, αλλά ξέρω ότι ποιο και κόμμα θα είναι πρώτο. Μόνο κόμμα, θα ψηφίσουμε ποιο... για πρωθυπουργό στις 22 Σεπτεμβρίου. Αυτό όμως νομίζω ότι το βάζει κατά νου. Ο εκείνος ο οποίος λέει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει εκλογές και θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Είναι συμποσιούμενα. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή το πρώτο κόμμα, παρότι ομολόγησε πριν από λίγο
η φίλη Μινώρα η Κατσέλη, ότι τους πιάσανε στον ύπνο ή στα μπάνια και ζαλίστηκε ο κόσμος. Αυτός ο ευνηδιασμός που γύρισε πίσω στον κύριο Σιμίτη και δεν μπόρεσε να περάσει τα μηνύματά του. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία τις τρεις πρώτες εβδομάδες καλπάζει και βεβαίως. Το είδες Γιώργο ότι δεν μπόρεσε να περάσει τα μηνύματά του. Φάνηκε από τον Γκάλοπ του Sky. Το οποίο εγώ το δέχομαι, ότι είναι ανεξάρτητο κανάλι και δεν ανήκει σε μία. Το ομολόγησε η κυρία Κατσέλη ότι δεν ξεκίνησε σπουδαία από τα τηλεφωνήματα, τα 20.400 υπέρ των εντυπώσεων στη Νέα Δημοκρατία. Μα είναι αλήθεια. Όχι μόνο τον κόσμο πιάσαμε ξαφνικά, αλλά και εμάς τους ίδιους τους υποψήφιους. Όλοι σχεδόν είμαστε διακοπές. Θα έλεγε κανείς ότι δεν δέχομαι ότι οι υποψήφοι όλοι είναι εν υπνηλία. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι ξύπνοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πιάσε την αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν πιάσε την αξιωματική αντιπολίτευση που ήταν και ο στόχος. Περιμένω ακόμη να μας εξηγήσετε γιατί οι πολίτες εμπιστεύονται τον Κώστα Σιμίτη περισσότερο για πρωθυπουργό από ότι το Μιλτιάδη έπεται. Διαφορά ήταν. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό, Μανώλη Καψή, ότι ο Κώστα Σιμίτη μέσα από τι εφημερίδε συμμέτοχο, συνέτερο, συνεργό τη διαπλοκή στείνεται. Ο κύριο Σιμίτη χωρί την εφημερίδα, χωρί τι τηλεοράσει. Όταν είναι μόνος του, τότε αποδεικνύεται το πόσο γυμνός είναι από επιχειρήματα. Και γι' αυτό εξάλλου, επειδή έχει αυτή την αυτογνωσία, δεν αντέχει τη μονομαχία με τον Μιλτιάδη Έβερτ, μια μονομαχία που του ζητείται καθημερινώς να είναι κατά πρόσωπο. Εάν τρεις τελικά φορές γίνει αυτή η μονομαχία, αισθάνεστε ότι ο Μιλτιάδης Έβερτ θα νικήσει κατά κράτος? Εάν ο κύριος Σιμίτης λοιπόν με 78% δημοτικότητα και όλα τα άλλα τα νούμερα τα οποία λέτε ότι είναι στα ύψη, φοβάται να μεταφερθεί με τον κύριο Έβερτ που είναι στο 30%, τότε τι να πω εγώ. Εμείς λοιπόν έχοντας το 30% με τον Έβερτ, ζητάμε μονομαχία με το 78% και αυτό τρέμει και κρύβεται. Άρα λοιπόν είναι το καλύτερο. Κύριε Καψή, μια στιγμή. Το ζητούμενο δεν είναι εάν ο πρωθυπουργός της χώρας είναι καλύτερος από τον κύριο Έβερτ. Δεν είναι ζήτημα παρουσίας που τα ποσοστά είναι υπέρ του κύριου Σιμίτη μόνον. Είναι γιατί ο κόσμος εμπιστεύεται το πρόγραμμα του Πασόκ. Είναι γιατί ο κόσμος ξέρει ότι με το Πασόκ έχει σιγουριά και μπορεί να υλοποιήσει το πρόγραμμά του και να αντιμετωπίσει, αν θέλετε, και τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Τη φοβάστε την τηλεοπτική αναμέτρηση? Τη φοβάμαι. Αν τη φοβάστε, ότι ενδεχομένως να γίνει αυτό που λέει ο κύριος Καρατζαφέρης, να νικήσει. Να νικήσει ο κύριος Έβερτ? Ναι. Σε καμιά περίπτωση δεν το πιστεύω. Τότε γιατί κρύβεται ο δικός σας? Ο δικός μας. Γιατί κρύβεται? Ο δικός μας δεν κρύβεται. Ο δικός μας αποφάσισε να κάνει αυτού του είδους την αναμέτρηση. Είναι δική του επιλογή και θέλει να επιλέξει ό,τι πιστεύει ότι είναι καλύτερο. Εμείς δεν θέλουμε μεσάζοντες ούτε στις τηλεοπτικές αναμετρήσεις. Ούτε εκεί. Βεβαίως εσείς με τους μεσάζοντες θα πάτε δεν καλά. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη, κύριε Καρατζαφέρη, αν ανατρέψουμε λίγο. Να ολοκληρώσουμε με το σύνθημα ενός εκάστου στις εκλογές. Δεν είναι πλέον χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη. Το σύνθημα του Γιώργου Καρατζαφέρη σε αυτές τις εκλογές είναι. Τώρα ξέρεις. Τώρα ξέρεις. Καρατζαφέρης. Κατσέλη. Εγώ δεν έχω σύνθημα. Πασόκ, λοιπόν. Εγώ δεν έχω σύνθημα. Εγώ κατεβαίνω σαν Νόρα Κατσέλη να διεκδικήσω την ψήφο του ελληνικού λαού σαν Πασόκ. Σαν το Πασόκ που άρχισε από πολύ μακριά και πάει πολύ μακριά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Και θα ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή με ένα ακόμη δίδυμο, την Ελισάβετ Παπαζόη και τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Σύντομο λοιπόν διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή του Sky.